Κίνδυνο θάνατο για τους πεζούς και τους διερχόμενους οδηγούς αποτελούν τα εκατοντάδες ετοιμορροπακτήρια που υπάρχουν διάσπαρτα στο Ηράκλειο και κυρίως στις παλιές γειτονιές της πόλης. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις μπαλκονιών, πτώσεις σοβάδων ή τείχων, προκαλώντας ακόμη και σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Δήμος Ηρακλείου, που κατά επανάληψη έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου, καλώντας τους ιδιοκτήτες τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, δείχνει τώρα αποφασισμένος να προχωρήσει στη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύμμαχός τους σε αυτή την προσπάθεια θα είναι το ΤΕΕΤΑΚ, που αναμένεται να αναλάβει στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης την πλήρη χαρτογράφηση όλων των ετοιμόρροπων κτισμάτων. Όμως θα κάνουμε μια πρώτη καταγραφή, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μια ιεράρχηση των κτιρίων, ώστε οι αρμόδιες επιτροπές μετά να μπορεί να διευκολυνθεί αρκετά το έργο τους και να μην χάνουν το χρόνο τους είτε με καταγγελίες είτε με να ψάχνουν από την αρχή όλα τα κτίρια. Να τους έχουμε κάνει εμείς δηλαδή την πρώτη καταγραφή, να τους έχουμε κάνει την ιεράρχηση των κτιρίων, ποια κτίρια πρέπει χρήζουν άμεσης ενέργειας και διερεύνησης και ποια κτίρια μπορούν να είναι στο εγγύς μέλλον και πια στο απότερο. Το θέμα αυτό μεταξύ άλλων τέθηκε επιτάπητο στη διάρκεια συνάντησης που είχε η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΤΑΚ με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων στα επίπεδα που μπορούμε και επιτρέπουν τα οικονομικά μας και στη συνέχεια θα ζητήσουμε από το τεχνικό επιμελητήριο να μας καταθέσει την εμπειρία των μελών του για τις τυχόν δυσλειτουργίες που υπάρχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενή συζήτηση για το πλαίσιο συνεργασίας που θα υπάρξει μεταξύ του ΤΕΤΑΚ και του Δήμου με στόχο την καλύτερη εικόνα και τη λειτουργία της πόλης. Να ωφεληθεί ο Δήμος τη γνώση των συναδέλφων μηχανικών αλλά και το τεχνικό επιμελητήριο να αποκτήσει έναν σταθερό εταίρο, γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα θέματα του Ηρακλείου και της Κρήτης, αλλά του Ηρακλείου ιδιαίτερα, είναι πολύ σημαντικά και είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, να καταφέρουμε να αλλάξουμε την πόλη όπως τη θέλουμε.